εκείνο που θα ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν νομίζω ότι αυτό απασχολεί τον κόσμο, κύριε Δάρα. Με όλη την εκτίμηση που έχω, νομίζω ότι τον κόσμο τον απασχολεί το ότι η πρώτη απόφαση μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου είναι ότι η κατώτατη σύνταξη έπεσε από τα 486 στα 892. Τον κόσμο πρέπει να τον απασχολήσει η δεύτερη απόφαση της πώλησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων με τους ίδιους όρους, ενώ είχαμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό ότι δεν θα πουληθούν ή στη χειρότερη περίπτωση θα αλλάξουμε τους όρους. Το τρίτο ή τρίτη απόφαση για την πώληση του λιμανιού του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Τρενοσέ και του Ρόσκο. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Άρα λοιπόν, επειδή τον απασχολούν αυτά τα μεγάλα ζητήματα και έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τα μεγάλα ζητήματα είναι, αν θέλετε, θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Εγώ την ξανακάνω την ερώτηση. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει αυτό. Επομένως δεν νομίζω τι σημαίνει να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη μας εφόσον θέλει να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα αυτό, κύριε Πετράκο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κύριε Πετράκο. Έχει 162 βουλευτές. Κύριε Πετράκο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έχετε αλλάξει πολιτική. Ναι, και έχει 222 βουλευτές που ψήφισαν μνημόνιο. Εγώ θέλω να πείσω τους συντρόφους μου, βουλευτές που ψήφισαν ναι στο τρίτο μνημόνιο, ότι αυτό το οποίο έκαναν είναι τραγικό λάθος, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Σας είπα μόνο οι τρεις άμεσες αποφάσεις που οδηγούν τη χώρα, για να μην μιλήσω για την αβαρχίδα του συστήματος από άποψη του τύπου, εννοώ την καθημερινή και της υπεράσπισης των μνημονιακών πολιτικών, η οποία σε ένα σημαντικό της άνθρωπος, δηλαδή και εσείς, πριν από λίγες μέρες στις 14 Αυγούστου έγραψε ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει η οικονομία στο 2002 και οι Έλληνες έχουν χάσει πάνω από 3 ΑΕΠ. Κύριε Πετράκο, χρόνια. Αυτά είναι τα μεγάλα ωραία ζητήματα. Πιστεύετε ότι οι σύντροφοί σας... από μένα. Ένα λεπτό, γιατί είσαστε στο τηλέφωνο και δεν είσαστε εδώ, οπότε είναι δύσκολη συνομιλία. Ναι, δεν σας ακούω και να εγώ. Να με ακούσετε λίγο. Έξω. Πιστεύετε ότι οι σύντροφοί σας, που πριν από το δημοψήφισμα, να πω, πιστεύατε τα ίδια πράγματα. Από? Πριν από το δημοψήφισμα, πιστεύατε τα ίδια πράγματα. Και πριν από τις εκλογές μας λέγατε αυτά που μας λέτε εσείς τώρα. Όμως κάτι έγινε και έπρεπε να αλλάξουν στάση. Εσείς δεν έχετε καταφέρει, τουλάχιστον στον κόσμο, να πείτε ποια είναι η εναλλακτική. Ποια είναι η εναλλακτική, η εφαρμογή του προγράμματός μας, κυρία Κατσίμη. Ο αριστερός πρέπει να είναι συνεπής. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Μα με τι χρήματα, κύριε Πετράκο, θα εφαρμόσετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ο αριστερός πρέπει να είναι ειλικρινής, συνεπής και σταθερός στις απόψεις. Αυτές είναι βασικές αρχές που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ξεχωρίζουν έναν αριστερό άνθρωπο που ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα από τους οποιουσδήποτε άλλους, οι οποίοι έβγαιναν με ένα αλφα πρόγραμμα και όταν έβγαιναν τα κόμματα υλοποιούσαν το εντελώς αντίθετο πρόγραμμα. Δεν θέλω να είμαι σε αυτή την κατηγορία των πολιτικών. Άρα λοιπόν εσείς λέτε, επειδή έχει παρεκκλίνει η κυβέρνηση... Θέλω να επιμείνω στην ειλικρίνεια και στη συνέπεια των πράξεών μου. Ωραία, επειδή λοιπόν εσείς λέτε ότι έχει παρεκκλίνει η κυβέρνηση και εσείς θέλετε να είσαστε ως αριστερός ένας συνεπής σε αυτά που λέγατε και σε αυτά που κάνετε. Θα κάνω για τρίτη φορά την ερώτηση. Εάν ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης, έρθει στην Βουλή το θέμα, εσείς προσωπικά ως κύριος Πετράκος θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης? Σας επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει από μένα. Από την πολιτική της κινδυνεύει. Η κυβέρνηση μέχει μαζί της να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν επιθυμώ σε καμία περίπτωση σαν δεν το εφαρμόζει. Δεν το εφαρμόζει. Εσείς θα στηρίζετε μια κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Προσέξτε, κύριε Δάρα. Δεν επιθυμώ να πέσει σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση. Επιθυμώ όμως άμεσα να αλλάξει πορεία και θα αγωνιστώ να δημιουργηθεί ένα μεγάλο λαϊκό μέτωπο να αλλάξει την πορεία μνημονιακή.
Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πραγματικά δεν επιθυμώ να πέσει αυτή η κυβέρνηση, αλλά επιθυμώ όμως άμεση ταξιγραμμή και πίσω τους συντρόφους μου ότι πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή. Α, λοιπόν, εμέσως λοιπόν μας λέτε, εμέσως λοιπόν λέτε ότι δεν θα το φτιάξω εμπιστοσύνη. Τώρα νομίζω ότι και εσείς είσαστε σοβαροί δημοσιογράφοι. Και νομίζω ότι σήμερα διαβάζω κι εγώ ότι δεν θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη, αλλά να αρχίσω κι εγώ να ρωτάω τώρα τι θα γίνει τους συντρόφους μου αν το ποτάμι κάνει πρόταση μομφής κατά της Προέδρου της Βουλής. Σήμερα τώρα διαβάζω σε διάφορα site, όχι τώρα, πριν από μια ώρα διάβαζα ότι ανακρούει πρίμνα η κυβέρνηση με την πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης και πάμε σε πρόταση μομφής κατά της Προέδρου της Βουλής. Λοιπόν, αυτά όταν θα έρθει η πρόταση μομφής, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και να τα πούμε. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, τα κεντρικά προβλήματα είναι η ακύρωση των μνημονιακών πολιτικών. Ναι, κύριε Πετράκο, το λέτε και το ξαναλέτε. Αν δεν καταφέρετε να πείσετε τους συντρόφους σας, όπως φαίνεται, δεν θα πειστούν. Ούτε εσείς μπορείτε να πείσετε αυτούς, ούτε αυτοί μπορούν να πείσουν εσάς. Δεν... Γιατί προδιαγράφετε. Πώς γιατί προδιαγράφω, γιατί διαβάζω, βλέπω. Πώς είναι δυνατόν αυτό το ρήγμα ξαφνικά, μετά από αυτό το ρήγμα να ενωθείτε και πάλι. Αφού εσείς λέτε τα δικά σας, οι άλλοι λένε τα δικά σας. Ή αν μας δώσετε κάποια πληροφορία εσείς καινούρια, έχουμε κάποιο καινούριο στοιχείο, κάποια είδηση ότι όντως έχουν έρθει στις σκέψεις της δικιάς σας. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, οφείλουμε όλοι να είμαστε συνεπείς με τα λόγια που είπαμε προεκλογικά και μετεκλογικά. Αυτό με τι χρήματα, κύριε Πετράκο, θα εφαρμόσετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης? Με τι χρήματα? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν ήμουν στο οικονομικό επιτελείο, τι μου λέτε τώρα, το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε εδώ. Το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε. Ότι υπάρχουν ευθύνες αυτοί που χειριστήκαν τα προγράμματα, αυτοί που χειριστήκαν τα προγράμματα. Τώρα φτάσαμε, τώρα τι κάνουμε? Δεν πειράζει. Όχι, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν καταλάβατε. Αυτό για μένα είναι πρώτα απ' όλα. Όχι εγώ θα. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να επιμένω στην εφαρμογή των προγραμματικών μας δεσμεύσεων, θεωρώντας ότι ο αριστερός πρέπει να ξεχωρίζει από τους άλλους. Αλλιώς δεν έχουμε λόγο ύπαρξης σε αυτό το πολιτικό σύστημα, αν γίνουμε ίδιοι με τους άλλους. Κύριε Πετράκο, υπάρχουν σκέψεις να δημιουργήσετε ένα άλλο κόμμα, ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, άλλο κόμμα? Αυτή την ώρα νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τα στελέχη και εμένα προσωπικά είναι να οργανωθεί, έτσι τουλάχιστον. Αυτή είναι η επίσημη πρόταση, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Τα άλλα είναι διαρροές, γι' αυτό δεν απαντώ σε διαρροές. Λοιπόν, είναι να οργανωθεί ένα δημοκρατικό συνέδριο, φυσικά να μην γίνουν εκλογές πριν από αυτό, έτσι ώστε να αλλάξει πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό με απασχολεί, γιατί αυτό είναι το δεδομένο, το επίσημο. Συντεταγμένα αυτό, δηλαδή μέχρι το συνέδριο, αυτό λέτε εσείς? Τότε τι να σας πω από εκεί? Χωρίς εκλογές ενδιάμεσα. Άμεσα ένα συνέδριο και εκεί να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και εκεί. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό με απασχολεί και τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Μέχρι να γίνει το συνέδριο, τι θα γίνει? Θα έχουμε την εικόνα, μια μεγάλη μερίδα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να μην ψηφίζει νομοσχέδια? Τι νομοσχέδια να μην ψηφίζει? Νομοσχέδια τα οποία ήταν ετοιμασμένα πριν τις 12 Ιουλίου είναι καλό να έρθουν στη Βουλή να τα ψηφίσουν. Μάλιστα, είστε σαφείς. Αυτά τα οποία βρίσκονται στη βάση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Αν δηλαδή φέρει τα καινούργια προαπαιτούμενα του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, ποια είναι αυτά, φυσικά δεν θα τα ψηφίσω. Οι εκλογές? Τι να ψηφίσω, δηλαδή να πάει η φορολογία των αγροτών στα ύψη? Τι να ψηφίσω? Να τριπλασιαστούν οι εισφορές του ΟΓΑ? Τι να ψηφίσω? Δηλαδή να ψηφίσω την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας? Μα δεν εκλεγήκαμε γι' αυτό. Ωραία, αν δεν τα βρείτε στο συνέδριο και γίνουν εκλογές. Θα τα πούμε στην ώρα τους, κυρία Κατσίνη. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Εντάξει. Θα τα πούμε στην ώρα τους. Αυτή την ώρα προέχει το συνέδριο. Και από εκεί ό,τι προκύψει. Επαναλαμβάνω, συντροφή μου, ότι αυτό που έκαναν ήταν ένα μεγάλο λάθος. Τον έδωσαν στα μνημόνια. Και πιστεύω η ζωή, όσο περνάνε οι μέρες,
τους πείθει, γιατί σε παραλαμβάνω οι τρεις. Η ζωή έχετε... είναι άκρος αποκαλυπτικές. Κύριε Πετράκο, θα επιμείνω, γιατί το λέτε και το ξαναλέτε, ότι τους πείθει και το αφήσατε ένα υπονοούμενο προηγουμένως. Έχετε κάνει δηλαδή και κάποιες επαφές με κάποιους συναδέλφους σας, με κάποιους συντρόφους σας, που έχουν αλλάξει... Όχι, να θέσω το ερώτημα. Προχτές. Έχουν αλλάξει άποψη και έρχονται στη δικιά σας άποψη. Προχτές δεν είχαμε την ψήφιση του μνημονίου, δεν συζητήσαμε με συντρόφους. Μετά την προχθεσινή διαδικασία εννοώ. Μετά την προχθεσινή διαδικασία, κύριε Πετράκο. Η ομάδα συζητήσαμε. Μετά την προχθεσινή διαδικασία, λέω, εάν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί σας, βουλευτές, που έρχονται στη δική σας. Κατά τη γνώμη μου, από ό,τι έχω αντιληφθεί, προβληματίζονται πάρα πολύ. Προβληματίζονται πάρα πολύ για το μέλλον και ότι αυτή η κατεύθυνση και αυτή η πορεία, η μνημονιακή, δεν έχει κανένα μέλλον, καμία προοπτική για τον τόπο πρώτα απ' όλα και δευτερευόντως για το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Για τον τόπο πρώτα απ' όλα και τον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκο. Κύριε Πετράκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσίμη και κύριε Δάρα.